νέα ηγεσία του εξέλεξε το κίνημα οικολόγων συνεργασία πολιτών και έτσι συνεχίζει απρόσκοπτα στο μέλλον με φόντο και στόχο τη διεύρυνσή του μέσα στην κοινωνία. Πρόεδρος επανεξελέγει ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου με 164 ψήφους και ποσοστό 66,7%. Αναπληρωτής πρόεδρος εξελέγει ο Άλκης Παπής, αντιπρόεδρος Α ο Κυριάκος Τσιμίλης και αντιπρόεδρος Β η Μαρία Κολά. Τις ψηφοφορίες προηγήθηκαν αποσύρσεις υποψηφιωτήτων με στόχο, όπως μας λέχθηκε, την ενότητα του κόμματος, αλλά και σύμφωνα με πληροφορίες και ως κίνηση τακτικής. Της διεκδίκησης της θέσης του Προέδρου παραιτήθηκε ο Κυριάκος Τσιμίλης και έτσι ανθυποψήφι ήταν ο νυν πρόεδρος του κινήματος Χαράλαμπος Θεοπέμπτου και ο Σωτήρης Χρήστου, με τον οποίο υπήρχαν έντονες προστριβές στο παρελθόν. Θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα μέλη του κινήματος για την ψήφο τους, για την ψήφο εμπιστοσύνης που μου έχουν δώσει. Έχω αναλάβει ορισμένες δεσμεύσεις, τις οποίες θα υλοποιήσουμε όλοι μαζί με τις αλλαγές που έχουμε προγραμματίσει. Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου προανήγγειλε σημαντικές καταστατικές αλλαγές. Πρέπει και εμείς να εξυγχρονιστούμε, όπως είναι και τα υπόλοιπα πράσινα κόμματα, ούτως ώστε να έχουμε δύο συμπροέδρους, έναν άντρα και μία γυναίκα. Αυτό συμβαίνει σε όλα τα πράσινα κόμματα της Ευρώπης. Και μετά από την εκλογή τους, τα δύο άτομα τα οποία εκλέγονται διαχωρίζουν μεταξύ τους την ευθύνη την οποία αναλαμβάνει ο καθένας. Οι οικολόγοι θεωρούν πως η κοινωνία τα επόμενα χρόνια θα στραφεί προς αυτούς, καθώς αυτό επιτάσσει τόσο η ευρωπαϊκή ατζέντα όσο και τα κοινωνικά προβλήματα. Την επόμενη δεκαετία όλοι θα στρέφονται προς εμάς. Γι' αυτό τώρα πιο πολύ χρειάζεται να έχουμε την αλλαγή. Και επαναλαμβάνω, είναι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιβάλλον. Το συνέδριο έγινε υβριδικά με φυσική και διαδικτυακή παρουσία, ενώ στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 253 μέλη του κινήματος.